Και πάμε να ακούσουμε την ενημέρωση. Του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσιόδρα, να σας ενημερώσουμε ότι η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας θα διεξαχθεί την Τρίτη, τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου, και τις υπόλοιπες μέρες, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, θα εκδίδονται γραπτές ανακοινώσεις και δεν θα πραγματοποιείται η ενημέρωση, εκτός αν κριθεί αναγκαίο να γίνει κάποια από τις τρεις μέρες, οπότε και θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Έως σήμερα, περισσότερα από 2.109.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 526.000 συνάνθρωποι μας, που ενώ μολύνθηκαν με τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 137.060 θάνατοι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με περισσότερα από 645.000 κρούσματα, ο πρώτος θάνατος κατεγράφηκε 29 Φεβρουαρίου. Σε 38 ημέρες έφτασαν τους 10.000 θανάτους και σε μόλις άλλες 9 μέρες έφτασαν τους 29.000 θανάτους. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να καταγράφει εκατοντάδες νεκρούς και είχε τους περισσότερους θανάτους, καταγεγραμμένους θανάτους στην Ευρώπη, με 861 σε ένα 24ωρο. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.207. Το 56,2% αφορά άνδρες. 569 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 921 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 69 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. 13 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 83% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 33 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 105 θανάτους συνολικά στη χώρα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν. Οι θάνατοι αφορούσαν 29 γυναίκες και οι υπόλοιποι είναι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανατών συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σε μια νεότερη επιστημονική ανάλυση, 4 διαφορετικών κορονοϊών σε μια χρονική περίοδο 8 ετών, διαπιστώθηκε πως αυτοί ανιχνεύονταν ένα περιορισμένο διάστημα του χρόνου, κυρίως από το Δεκέμβριο ως τον Απρίλιο και Μάιο, με μια κορύφωση της δραστηριότητάς τους τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Η πολύ παρόμοια εποχική κατανομή μεταξύ των 4 γνωστών κορονοϊών ήταν χαρακτηριστική. Μόνο οι μήνες κορύφωσης διέφεραν μεταξύ τους. Κάποιοι κορυφώνταν τον Ιανουάριο και κάποιοι τον Φεβρουάριο. Δηλαδή, συμπεριφέρονταν σαν εποχική ή. Οι μελέτες με αξιόπιστα αντισώματα θα βοηθήσουν να καταλάβουμε με υψηλότερη ακρίβεια τι συμβαίνει με αυτόν τον ιό και την κυκλοφορία του στο γενικό πληθυσμό. Ήδη θα είδατε δημοσιεύματα από κάποιες μελέτες. Η πρώτη μελέτη διεξήχθη σε Ολλανδικό πληθυσμό, όπου ανεβρέθη πως ένα 3% είχαν περάσει την νόσο. Στη Φινλανδία, μια μελέτη σε μια περιοχή περίπου 1,4 εκατομμύρια κατοίκων, η οποία εξέτασε 440 τυχεία δείγματα για 3 εβδομάδες από τις 23 έως τις 12 Απριλίου, το ποσοστό θετικότητας κυμάνθηκε από 0,7 έως 3,4%. Παρόμοιες μελέτες δείχνουν την κρυφή διείσδυση αυτού του ιού σε μια κοινωνία, αλλά και τη σημαντική έλλειψη ανοσίας από ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης στους επόμενους μήνες. Στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη, μετά την εισαγωγή κρουσμάτων σχετιζομένων με ταξίδι, μάλιστα σε καταλήμματα μεταναστών οι δεύτεροι, αντιμετωπίζουν επιστροφή της νόσου συνδυασμένη δυστυχώς και με ξενοφοβία. Ενώ κορυφαίοι επιστήμονες τονίζουν πως τα μέτρα υγιεινής και διατήρηση της απόστασης μεταξύ μας μπορεί να είναι η κύρια βοηθή μας έως να βρεθεί ένα επιτυχημένο εμβόλιο. Με τα τελευταία δεδομένα της ανάλυσης αυτής της εβδομάδας, η οποία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά στον πραγματικό χρόνο σε σχέση με άλλες χώρες, η θνησιμότητα από όλες τις αιτίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει πολύ υψηλή
σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Ισπανία. Στην πατρίδα μας παραμένει στα πλαίσια της αναμενόμενης για αυτή την περίοδο του έτους, που επιβεβαιώνει τα δεδομένα που έχουμε για την πορεία μας σε αυτή την πανδημία. Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουμε αντέξει με μεγάλη υπομονή όλοι μας και πρέπει λίγο ακόμα να αντέξουμε. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τα 26 μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, έναν προς ένα, καθώς και τους Γενικούς Γραμματείς και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και αυτόν τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που όλο αυτό τον καιρό με περισσή υπομονή και πολύ σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε και αναλύουμε τα δεδομένα και εισηγηθήκαμε στην πολιτεία έγκυρες παρεμβάσεις. Τους είμαι εγώ και όλο το Υπουργείο ευγνώμονες. Αυτές οι ημέρες έχουν ένα σημαντικό θρησκευτικό χαρακτήρα που αφορά βαθύτατες πτυχές της ψυχής. Όταν πριν 30 χρόνια, νεαρός φοιτητής, είχα πάει με καλή περιέργεια στο Άγιον Όρος να δω μια διαφορετική, ακρότατη μορφή ζωής στο σύγχρονο κόσμο, ένας μοναχός μου είχε πει πως η αρετή του ανθρώπου δεν είναι πλημμένα ρούχα που τα κρέμασαν στο μπαλκόνι. Η πίστη των ανθρώπων είναι εσωτερικό βίωμα, είναι στάση ζωής. Θεωρώ πως πρέπει να ευχαριστήσουμε από αυτή τη θέση την Εκκλησία και τους πιστούς, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, που αδελφομένοι ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, ώστε να προστατευτεί η υγεία όλων των συμπολιτών μας. Αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα πως όλη αυτή η προσπάθειά μας άξιζε τον κόπο. Εγώ, σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, παίρνω το παράδειγμά μου από τα μικρά παιδιά, που έχουν πολύ μεγάλη πίστη σε σχέση με εμάς, που και αυτά υπομένουν μαζί μας και ζούνε μαζί μας και τις δικές μας δυστυχώς εμπάθειες και που από όλη την επικράτεια μας στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης. Μάλιστα ένα, ο Νίκος, έγραψε πως θα μας συγχωρέσει ακόμα και αν πάνε στραβά τα πράγματα. Για αυτά τα παιδιά που σε αντίθεση με εμάς ξέρουν να συγχωρούν με θεϊκή απλότητα και τα οποία, όπως έγραψε κάποτε ένας μεγάλος, σαν ομορφούλικα πουλάκια, εύπιστα και ευτυχισμένα στην πιο δύσκολη υπόθεση, μπορεί να μας δώσουν μια εξαιρετικά χρήσιμη συμβουλή. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Διανύουμε την εβδομάδα των Άγιων Παθών, μια μεγάλη εβδομάδα που δεν θυμίζει καθόλου αυτές των προηγουμένων χρόνων. Η πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε έχει αλλάξει τα πάντα γύρω μας. Έχει επηρεάσει τον τρόπο που βιώνουμε αυτές τις Άγιες ημέρες. Όλοι ετοιμαζόμαστε για το Πάσχα, διαφορετικά από άλλες χρονιές. Οι 9 στους 10 συμπολίτες μας, για να επικαλεστώ και τις σχετικές μετρήσεις, δηλώνουν ότι θα γιορτάσουν με βάση τους κανόνες που επιβάλλουν οι συνθήκες. Θα ακολουθήσουν τις οδηγίες. Τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμονούμε, είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για τον καθένα ξεχωριστά. Αποδεικνύουν ότι η αγάπη τους προς την πατρίδα, τον συνάνθρωπο, όλους εκείνους που κινδυνεύουν, είναι πραγματική, είναι ουσιαστική, είναι ξεχωριστή. Είναι αυτοί οι 9 στους 10 συμπολίτες μας που παραμένουν περήφανοι και μοναδικοί σε υπομονή, σε επιμονή, σε καρτερικότητα, σε ευθύνη. Είναι αυτοί οι 9 στους 10 που θα μείνουν σπίτι τους μόνοι ή με όσους μένουν μαζί και που σε λίγες ημέρες θα μπορούν με καμάρι να ισχυριστούν ότι η Ελλάδα νίκησε τον αόρατο εχθρό με εκείνους μαχητές και εκείνους τελικούς νικητές. Είναι αυτοί οι 9 στους 10 συνάνθρωπούς μας που κάθε μέρα, εδώ και εβδομάδες, αποδεικνύουν τι σημαίνει ελληνικό φιλότιμο και που δίνουν παγκοσμίως το διαχρονικό ιστορικό μήνυμα των Ελλήνων που ξέρουν να μάχονται και ξέρουν να βγαίνουν νικητές. Την ίδια όμως στιγμή, ένα στους 10 συμπολίτες μας δηλώνει εμέσως ή και σαφώς ότι δεν θα ακολουθήσει τις οδηγίες. Είναι λίγοι, είναι ελάχιστοι, είναι όμως ικανοί να καταστρέψουν αυτό που έχουμε χτίσει με τόση προσπάθεια. Δηλώνουν ευθαρσώς ότι κάνουν ετοιμασίες, λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Λες και ο ιός δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει σε αυτούς και σε εκείνους με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή ή θα υπολογίσει ότι είναι Πάσχα. Δεν θέλουν να αλλάξουν για μία μέρα τις συνήθειές τους. Λες και δεν συμβαίνει το παραμικρό. Λες και θα πάθουμε κάτι αν φάμε τη μαγειρίτσα και το αρνί με τους ανθρώπους που μένουμε μαζί για να μπορούμε τις χρονιές που έρχονται να γιορτάζουμε με τους φίλους και τις παρέες μας όπως είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Επαναλαμβάνω, την ημέρα του Πάσχα ισχύουν όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει τα οποία τηρεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και να επαναλάβω ότι οι μετακινήσεις επιτρέπονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους στους οποίους δεν περιλαμβάνονται
ή μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων. Προκειμένου όμως να προασπίσουμε την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας και να διαφυλάξουμε το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα, είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε δύο επιπλέον μέτρα. Μέτρα που ουσιαστικά απαντούν στην πρόθεση και ανευθυνότητα του ενός στους 10 που δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ως εκ τούτου, από το Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου στις 9 το βράδυ και ως τη Δευτέρα του Πάσχα στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή Δευτέρα προς Τρίτη, επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα το μέτρο του διπλασιασμού του προστίμου στα 300 ευρώ και αφαίρεση των πινακίδων για άσκοπη μετακίνηση. Ταυτόχρονα, για το ίδιο διάστημα, η κατεξαίρεση μετακίνηση για παροχή βοηθείας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, ο κωδικός Β4, θα ελέγχεται σαρωτικά, ενδελεχώς και επιμελώς από τα όργανα ελέγχου σε όλη τη χώρα, σε σχέση με το σημείο αναχώρησης και τον προορισμό, και θα μπορεί να γίνεται μόνο με αποκλειστικά μέχρι 2 άτομα κατά όχημα. Καταχρηστική και παραπιστική χρήση της περίπτωσης Β4 συνεπάγεται 300 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων για τον οδηγό και 150 ευρώ πρόστιμο στο συνοδηγό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που τηρεί τα μέτρα να υφίσταται τις συνέπειες κάποιων λίγων που, δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά, θεωρώντας ότι οι περιορισμοί ισχύουν για τους άλλους, αλλά αυτοί εξαιρούνται, να υπονομεύουν τη συλλογική προσπάθεια και να θέτουν σε κίνδυνο συμπολίτες μας, ειδικά τους ηλικιωμένους. Βρισκόμαστε στο πλέον κρίσιμο σημείο της προσπάθειας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης των όσων έχουν καταφέρει οι συμπολίτες μας που εδώ και εβδομάδες, με περισσή αυταπάρνηση και ψηλότατο αίσθημα ευθύνης, τηρούν τα μέτρα. Επίσης, θα ήθελα στο σημείο αυτό να θυμίσω ξανά ότι οι λειτουργίες αυτές τις μέρες θα συνεχίσουν να γίνονται δίχως την παρουσία πιστών. Θα προσευχηθούμε στο σπίτι μας, όπως άλλωστε έχει συστήσει με μεγάλη ευθύνη ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος αλλά και η Ιερά Σύνοδος. Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, δεν θα πάμε στην περιφορά του επιταφείου, δεν θα ανάψουμε το καντιλάκι ή ένα κερί στους αγαπημένους μας που έφυγαν, αφού τα κημητήρια θα είναι κλειστά. Θα τους τιμήσουμε με τις σκέψεις μας, τις προσευχές μας και την αγάπη μας. Είναι αυτό άλλωστε που θα ήθελαν και εκείνοι. Συνεχίζοντας σε σχέση με τα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με τις νόταμς που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19, γίνεται παράταση της προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων από την Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Γερμανία προς την Ελλάδα και αντίστροφα ως τις 12 το βράδυ της 15ης Μαΐου 2020 για τη μεταφορά επιβατών από και προς τα αεροδρόμια των εν λόγω χωρών. Ειδικά όσον αφορά τη Γερμανία, επιτρέπονται μόνο οι πτήσεις από προς το αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες μέρες και που αφορά στους συμπολίτες μας, στους ασθενείς που δίνουν τη δική τους μάχη και έρχονται από την επαρχία στην Αθήνα για να κάνουν ακτινοθεραπείες. Με μέρημνα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια σε ξενοδοχείο των Αθηνών που μπορούν να μισθώσουν οι ασθενείς που μεταβαίνουν στην Αθήνα για ακτινοθεραπεία και σύνοδοί τους, προκειμένου να μείνουν για τη διάρκεια της θεραπείας τους. Οι συμπολίτες μας αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάμενο του τμήματος ακτινοθεραπείων, ο οποίος θα τους ενημερώσει σχετικά. Η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι η εξής. Ο προϊστάμενος του τμήματος ακτινοθεραπείων θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο 210-32-48-098, προκειμένου να ενημερώσει για την ανάγκη στέγασης του ασθενούς και η Γενική Γραμματεία θα τον κατευθύνει σχετικά. Ο δε ασθενής θα παίρνει βεβαίωση από το νοσοκομείο που θα φαίνεται η διάρκεια της θεραπείας του και θα τη δείχνει στην υποδοχή του ξενοδοχείου. Το Υπουργείο Υγείας στις επόμενες ώρες θα στείλει άμεσα σχετικό έγγραφο στα νοσοκομεία Τικό, Μεταξά, Άγιο Σάβας, Άγιοι Ανάργυροι, Αλεξάνδρας και Αρετέιο, τα οποία κάνουν ακτινοθεραπείες, ώστε να ενημερώνουν τους προϊσταμένους των τμήματων ακτινοθεραπείας για τη διαδικασία και το τηλέφωνο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πρέπει να καλούν. Επαναλαμβάνω, το νούμερο 210-32-48-098 και η ισχύ της νέας δυνατότητας ξεκινάει την Τρίτη, 21 Τετάρτου στις 8 το πρωί. Στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφερθώ στην κινητικότητα που παρατηρήθηκε σήμερα στα λογιστικά γραφεία, λόγω έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Προκειμένου να αποφευθούν φαινόμενα συγχρονισμού, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους σεβαστούς ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αναφορικά με την υποβολή φορολογικής δήλωσης και προσέλευσή τους στα λογιστικά γραφεία, ότι η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων στο TaxisNet της ΑΑΔΕ είναι ηλεκτρονική. Άρα, δεν χρειάζεται να μετακινούνται. Μπορούν να επικοινωνούν με τους λογιστές τους τηλεφωνικά
και μπορούν να διεκπεραιώσουν ασφαλώς και σωστά τη διαδικασία από το σπίτι με τη βοήθεια τους λογιστή τους, χωρίς να διακυβεύεται η υγεία τους. Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης και συνωστισμών. Ας περιφρουρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που μέχρι σήμερα όλοι μαζί έχουμε πετύχει, καθώς η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Σχετικά τώρα με τον έλεγχο, τον οποίο υποβλήθηκαν οι επιβάτες των τριών πτήσεων που έφτασαν χθες στη χώρα μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ένα τεστ ήταν θετικό και όλα τα υπόλοιπα αρνητικά. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για τους επιβάτες των δύο τακτικών πτήσεων που έφτασαν στην Αθήνα από Ντόχα και Βρυξέλλες, επίσης άλλη μία, η οποία ήταν πτήση επαναπατρισμού από τη Λάρνακα. Οι επιβάτες των οποίων τα τεστ βγήκαν αρνητικά μπορούν να συνεχίσουν τη 14ήμερη καραντίνα τους στα σπίτια τους, όπου και θα έχουμε την επαφή και θα παρακολουθούμε τους όρους καραντίνας τους. Όσον αφορά στους ελέγχους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου ολόκληρης χώρας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες 24 ώρες αφαιρέθηκαν οι πινακίδες από 49 οχήματα, καθώς η προσπάθεια μετακίνησης κρίθηκε καταχρηστική από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, ανεβάζοντας το σύνολο των παραβάσεων σε 285. Τέλος, μία επιπλέον ενημέρωση. Ολοκληρώνεται σιγά-σιγά η διαδικασία ελέγχου ανίχνευσης στην περιοχή της Θεσσαλίας με τα δείγματα τα οποία προχωρήσαμε σε Γενική Γραμματεία και μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους εμπλεκόμενους φορείς. Να σας ενημερώσω ότι στην ενότητα της Λάρισας, στη Νέα Σμύρνη, είχαμε 49 ελέγχους και ένα θετικό κρούσμα. Στον Τύρναβο, σε 76 ελέγχους. Στα Φάσαλα, σε 48 ελέγχους. Στην ενότητα των Τρικάλων, Κυπάκη, Πύργος, Καλαμάκη, σε 46 ελέγχους. Στην ενότητα της Καρδίτσας, Μαύρικα, Καρδίτσας, σε 43 ελέγχους. Στους Σοφάδες, στον Παλαιό Κεσμό Νέα Ζωή, σε 70 ελέγχους. Αλλά και στην ενότητα της Μαγνησίας, σε Αλιβέρια, Αγία Παρασκευή, Νεάπολη, Βόλου, 25 ελέγχους. Όλα ήταν αρνητικά. Συνολικά 416 δείγματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μόνο ένα κρούσμα θετικό. Όλα ναι, μεν πάνε καλά. Όμως είναι σημαντικό να συνεχίσουμε χωρίς εξαιρέσεις την προσπάθεια και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, θέλω μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους όλων όσων καθημερινά βρισκόμαστε έξω, στο πεδίο, τόσο στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όσο και σε όλες τις δομές του κράτους, να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε πλήρη συνέστηση και αντίληψη του μοναδικού τρόπου που η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δίνει ένα ξεχωριστό, μοναδικό αγώνα ενάντια στην νόσο, μένοντας σπίτι και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες. Και θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι εμείς που δίνουμε μαζί σας, αλλά εκτός των σπιτιών μας, τον αγώνα αυτό, είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες για το μοναδικό τρόπο που μας αγκαλιάζετε, που μας προστατεύετε, που στηρίζετε την εθνική προσπάθεια, μένοντας σπίτι. Και ξέρουμε ότι είναι αυτές οι άγιες μέρες που διανύουμε, που δίνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα σε αυτή μας την προσπάθεια. Στην προσπάθεια που ενωμένοι όλοι μαζί καταβάλουμε εβδομάδες τώρα. Δίπλα και μαζί με τον Κύριό μας ανεβαίνουμε όλοι μαζί το δικό μας Γολγοθά, με ξεχωριστή υπομονή, με επιμονή, με αξιοπρέπεια. Και σε αυτή τη δύσκολη, πρωτόγνωρη για όλους μας εμπειρία και συγκυρία, το μήνυμα της ελπίδας, της αισιοδοξίας, της ανάστασης του Κυρίου μας είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Για τη δική του ανάσταση σηματοδοτεί και τη δική μας, την ανάσταση ενός ολόκληρου λαού, το αίσιο τέρμα μιας δύσκολης διαδρομής, το τέλος της μάχης με το σκοτάδι. Μιας μάχης στην οποία η ζωή, το φως θα βγουν και πάλι νικητές. Μιας μάχης στην οποία η χώρα μας, όλοι εμείς, θα βγούμε και πάλι νικητές. Μιας μάχης που η τελική της έκβαση θα δώσει τη δυνατότητα στον καθένα μας να βροντοφωνάξει: ναι, ήμουν και εγώ εκεί. Σε αυτή τη μάχη πολέμησα και νίκησα. Αγαπημένοι μου συμπολίτες, τις επόμενες ημέρες που δοκιμάζετε η αντοχή μας, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στη μέχρι σήμερα προσπάθειά μας. Θα νικήσουμε μόνο αν δεν κάνουμε πίσω. Θα νικήσουμε μόνο αν μείνουμε σπίτι. Θα νικήσουμε μόνο αν συνεχίσουμε να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ναι, θα νικήσουμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Σύντομα θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Παπακοστοπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η θέση των Ελλήνων λοιμοξιολόγων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και η δική σας στις κατηγορίες του Προέδρου Τραμπ ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απέκρυψε στοιχεία σχετικά με την πανδημία και ότι ο ιός δημιουργήθηκε σε εργαστήριο? Παράλληλα, θα θέλαμε ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε πιστεύετε ότι θα είναι ασφαλές τα παιδιά ή οι ενήλικες γονείς τους να δουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, ειδικά στις περιπτώσεις που έχει τηρηθεί ευλαβικά η απόσταση και η καραντίνα.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, νομίζω η παγκόσμια κοινότητα και τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ότι έχουμε μάλιστα δημοσιεύσει και μια από τις πρώτες εργασίες με κάποια από τα μέλη της Επιτροπής ότι δεν πρόκειται για έναν ιό με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ο οποίος προέκυψε από κάποιο εργαστηριακό πείραμα. Ένας ιός ο οποίος προέκυψε από τη φύση, ένας ιός ο οποίος ο πιο στενός συγγενικά του ιός στη φύση ανεβρίσκεται σε νυχτερίδες. Το μεγάλο πρόβλημα και ερωτηματικό είναι πώς από τις νυχτερίδες πέρασε στον άνθρωπο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Φαίνεται ότι μια από τις επικρατέστερες είναι ένα είδος μυρμικοφάγου που υπάρχει σε εκείνες τις περιοχές της Κίνας, το οποίο το χρησιμοποίησε κατά κάποιο τρόπο σαν ενδιάμεσο ζώο για να προχωρήσει προς τον άνθρωπο ο ιός. Άρα δεν συμμεριζόμαστε μια θεωρία συνωμοσίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν συμμερίζεται αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, ο οποίος έχει στείλει και ειδική αποστολή γι' αυτό στην Κίνα, και θεωρώ ότι με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα μάλλον δεν υποστηρίζεται μια τέτοια θεωρία. Όσον αφορά το δεύτερο, το πότε τα παιδιά θα μπορέσουν να δουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες, είναι σημαντικό και το έχουμε πει πολλές φορές ότι περισσότερο από όλους κινδυνεύουν αυτοί οι ηλικιωμένοι. Εάν δεν έχουμε διασπορά στην κοινότητα και τα μέτρα όλα τα άλλα δουλέψουν, έχουμε πει ότι ο τελευταίος πληθυσμός τον οποίο κατά κάποιο τρόπο θα ανοίξουμε τις πόρτες επικοινωνίας με τους υπόλοιπους θα είναι οι ευπαθείς ομάδες. Πήρα μια επιστολή χτες από έναν ηλικιωμένο, ο οποίος μου λέει: «Γιατρέ, και εμείς κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε έξω, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια μέσα και θέλουμε να πάμε μια βόλτα στην εξοχή». Θα υπάρξει και αυτή η στιγμή και θα έρθει γρήγορα και για αυτούς τους ανθρώπους. Απλά όσο υπάρχει μικρό επίπεδο ανοσίας στον πληθυσμό και υπάρχει ενεργός κυκλοφορία του ιού στον πληθυσμό, είναι επικίνδυνο να πεις ότι ανοίγω τις επαφές με τις ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Νομίζω έχω πει και άλλη φορά ότι η πνευματική επικοινωνία και η διαδικτυακή που έχουμε όλα τα μέσα αυτή την εποχή είναι καμιά φορά και καλύτερη, αλλά σίγουρα θα έρθει σύντομα και η ώρα που θα αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους. Δεν θα είναι πολύ σύντομα όμως. Θα είναι λίγο πιο αργότερα. Όταν θα έχουμε σαφή στοιχεία για περισσότερη ανοσία στον πληθυσμό, όταν θα υπάρχει ενδεχομένως ένα καλό εμβόλιο, όταν ενδεχομένως θα υπάρχει μηδενική κίνηση του ιού στη χώρα. Μην ξεχνάτε ότι όταν υπάρχει μηδενική κίνηση ενός ιού στη χώρα, δεν κινδυνεύεις να εκτεθείς παρά μόνο από το εξωτερικό, με τις εισαγωγές. Αυτό ζουν οι Κινέζοι και οι Σιγκαπούροι. Το είπα, ενώ ζούσαν μια περίοδο η οποία κατά κάποιο τρόπο ήταν ήσυχη, ξαφνικά βλέπουν μαζικές εισαγωγές από το εξωτερικό και ξαναπαίρνουν κάποια μέτρα. Χρειάζεται παγρύπνηση. Δεν πρέπει να μας φοβήσει, δεν πρέπει να μας τρομάξει τόσο πολύ αυτό το πράγμα που περνάμε. Θα το ξεπεράσουμε, θα το νικήσουμε. Νομίζω σαν χώρα δίνουμε αυτή τη στιγμή το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο πώς μπορείς να νικήσεις ένα τέτοιο ιό. Είμαστε μέσα στις πρώτες χώρες του κόσμου σε ποσοστά θνητότητας ανά 100.000 πληθυσμού, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι η επιστήμη συγκρατεί την πορεία αυτού του ιού όταν εφαρμόζεται σωστά και με το σωστό τρόπο. Και γι' αυτό νομίζω είμαστε ευγνώμονες, όχι μόνο στην επιστήμη, αλλά σε όλους εμάς, οι οποίοι βοήθησαν την επιστήμη να κάνει πραγματικότητα μια τέτοια ιστορία στη μικρή πατρίδα μας. Και θεωρώ ότι να συνεχίσουμε έτσι επιστημονικά να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα, όπως και το θέμα της προσέγγισης των ευπαθών ομάδων. Θα είναι τελευταίες. Κάποιοι λένε ότι θα είναι και στο τέλος του χρόνου. Θα δούμε. Εγώ δεν θέλω να πω πότε. Το έχω ξαναπεί, εδώ δεν είμαστε προφήτες. Κοιτάμε τα δεδομένα και με βάση αυτά αποφασίζουμε. Μπορεί να δούμε μια τεράστια μείωση της υγειικής μετάδοσης το καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Θα υπάρχει το νότιο ημισφαίριο, θα χρειάζεται άλλου είδους προσοχή. Θα δούμε. Θα παρακολουθούμε τα δεδομένα και θα σας πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Ο κύριος Νεγκής από την ιστοσελίδα Virus. Κύριε καθηγητά, διεθνώς έχουν δημοσιευθεί και αρνητικά αποτελέσματα για την πειραματική θεραπεία με χλωροκίνη ή υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομικίνη. Σε πόσους Έλληνες ασθενείς έχει δοθεί τέτοια θεραπεία, ποια είναι τα συμπεράσματα, έχει χορηγηθεί σε Έλληνες ασθενείς θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, ειδικά αναστολής ιντρελευκίνης 6, ποια ήταν τα αποτελέσματα? Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, υιοθετήσει μια στρατηγική του να μην αφήσουμε τους Έλληνες ασθενείς χωρίς κάποια μορφή θεραπείας, ιδιαίτερα αυτές για τις οποίες υπάρχουν κάποια επιστημονικά δεδομένα. Και αυτές ήταν τρεις συγκεκριμένες θεραπείες και μετά μας προέκυψε και μια τέταρτη. Σήμερα συζητήσαμε στην Επιτροπή το πρωί
όλα τα ειδικά πρωτόκολλα και τροποποίηση των αλγόριθμών μας που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, όπως και άλλα φάρμακα που ενδεχομένως να χρειαστεί να κοιτάξουμε στο μέλλον. Περιμένουμε με αγωνία τις πρώτες δημοσιεύσεις για το κύριο φάρμακο, σε εισαγωγικά κύριο, τη χλωροκίνη, το οποίο πρώτο δημοσιεύτηκε από Γάλλους συναδέλφους. Βλέπουμε με ανησυχία κάποιες αναφορές από το εξωτερικό ότι η χρήση του σχετίστηκε με κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες όσον αφορά το καρδιογράφημα, αλλά θα σας πω εδώ ότι στις μελέτες αυτές δόθηκε σε πολύ, τουλάχιστον σε δύο από τις τρεις έως τώρα μελέτες, οι οποίες είναι στη φάση της προδημοσίευσης, δεν έχουν ακόμα κριθεί για να δημοσιευτούν, χρησιμοποιούσαν πολύ μεγαλύτερες δόσεις από αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς. Σε μια άλλη πρόσφατη μελέτη, πάλι μικρή μελέτη από τη Γαλλία, δεν έδειξε σημαντική υπεροχή. Βέβαια, δινόταν σε ασθενείς που είχαν πνευμονία και χαμηλό οξυγόνο στο αίμα. Ξέρετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή το κρίσιμο ερώτημα του πότε παίρνει κανείς θεραπεία και αν μπορεί να προλάβει τον ιό πριν φτάσει σε αυτή τη φάση που χειροτερεύει ο ασθενής, το οποίο δεν έχει λυθεί επαρκώς από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και το άλλο που κάναμε σήμερα ήταν, μας παρουσίασαν μέλη της ΙΔΙΚΑ την πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται οι πληροφορίες και για τους Έλληνες ασθενείς συστηματικά, και θα πάμε και αναδρομικά. Χρειάζεται ένα σημαντικό έργο από κάποιους καταγραφείς για να έχουμε την πλήρη απεικόνιση της πορείας της επιδημίας όσον αφορά τη θεραπεία στη χώρα μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάρει χλωροκίνη. Δεν βλέπουμε κάποια τραγική διαφοροποίηση στα ποσοστά θνητότητας από αυτά που έχουν παρουσιαστεί στο εξωτερικό και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε αισιόδοξοι ότι δεν βλάψαμε και εάν κάτι κάναμε, ωφελήσαμε. Θα σας πω ότι η χλωροκίνη, όπως και κάποια άλλα φάρμακα, το Remdesivir, η Λοπιναβίρη, το Ναβίρη, είναι σε επιλογές που βάζει μόνο στα πλαίσια κλινικών μελετών η ιατρική λοιμοξιολογική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φυσικά και το φάρμακο στο οποίο αναφέρθηκε, ο αναστολέας φλεγμονής, έχει δοθεί σε Έλληνες ασθενείς. Και γι' αυτό το φάρμακο έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια στο θεραπευτικό μας αλγόριθμο που φτιάξαμε σαν Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Και θα δούμε την αποτελεσματικότητά του όταν αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Είναι λίγο πιο δύσκολο σε εμάς, σαν χώρα, να αναλύσουμε τα δεδομένα αποτελεσματικότητας, γιατί δεν έχουμε αυτό το πρωτόκολλο το ότι κάποιοι παίρνουν και κάποιοι δεν παίρνουν το φάρμακο. Έχουμε κάποια κέντρα που συμμετέχουν σε διεθνείς μελέτες που υπάρχει αυτή η προσέγγιση, αλλά τα περισσότερα αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες, απλά δίνουν τα φάρμακα με βάση τον αλγόριθμό μας. Και θεωρώ ότι θα είναι λιγάκι πιο δύσκολο να βγάλουμε σαφή αποτελέσματα, αλλά παρακολουθούμε την επιστημονική. Τις επιστημονικές εξελίξεις και αν χρειαστεί κάτι να αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε άμεσα, να είστε σίγουρος. Αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι προσαρμοζόμαστε στη γνώση. Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Παρακολουθούμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες με προσοχή και μάλιστα ο συνδυασμός με την αζιθρομικίνη ενδεχομένως να κάνει και περισσότερη καρδιοτοξικότητα, η οποία δεν έχει και αντιϊκή δράση, και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί. Η κυρία Βέργου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Κοντοζαμάνη, για να περάσουμε στην επόμενη μέρα, έχουν τεθεί από την επιστημονική κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τρεις αλληλένδετες προδιαγραφές. Επιδημιολογική επιτήρηση, θωράκιση των συστημάτων υγείας, ευρεία διενέργεια τεστ. Ως προς την υπόθεση των τεστ, πού βρισκόμαστε, πόσο έχει κοστολογηθεί το μοριακό τεστ για το νέο κορονοϊό, το ΚΕΣΥ έχει στείλει στο Υπουργείο Υγείας κοστολόγηση. Έχετε βγάλει σχετική απόφαση? Πότε θα ξεκινήσει η συνταγογράφηση και η αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ τεστ με μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων, διότι στον ιδιωτικό τομέα ακόμα το πληρώνουν αδρά? Η θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα δεν θα σήμαινε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα τεστ ώστε να πραγματοποιούνται σε αυτούς που το χρειάζονται? Απαντώντας, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μία φράση που έχει πει ο καθηγητής κ. Τσιόδρας, ότι βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής. Επομένως, μετά το τέλος αυτής της πανδημίας, το σύστημα υγείας σαφώς και θα συνεχίσει να λειτουργεί και σαφώς θα προετοιμάζεται ακόμα περισσότερο για το ενδεχόμενο έξαρσης, πιθανής έξαρσης πανδημίας ή δεύτερου κύματος.
Με τα μέτρα που έχουμε πάρει, έχουμε καταφέρει επομένως όχι μόνο να περιορίσουμε τη μετάδοση του ιού, αλλά και να καταστήσουμε λειτουργικό και αποτελεσματικό το σύστημα υγείας. Ναι, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, ακολουθούμε την εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει μέχρι σήμερα και προετοιμάζουμε το σύστημα υγείας. Προφανώς και το προετοιμάζουμε, όπως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το προετοιμάσαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία, το προετοιμάζουμε και για την επόμενη ημέρα και θα κάνουμε επιπλέον οτιδήποτε χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά τα τεστ, πράγματι έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση κοστολόγηση του τεστ, όπου η απόφαση αυτή καθορίζει τιμή μικρότερη από την τιμή που έχει κοστολογήσει το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, στην εξέταση αυτή. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά εργαστήρια, βεβαίως και ένα ισότιμο πλαίσιο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ευνοεί τον ανταγωνισμό καταρχήν και την πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ, όμως επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κόστος για οποιονδήποτε συμπολίτη μας κάνει το τεστ σε δημόσια δομή και είναι εκατοντάδες οι δημόσιες δομές στη χώρα, κέντρα υγείας, νοσοκομεία που μπορεί να διεξαχθεί αυτό το τεστ και βεβαίως χωρίς κόστος να επαναλάβω για τους συμπολίτες μας, εφόσον χρειαστεί και σίγουρα θα έρθουμε σε συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα για να γίνονται και εκεί τα τεστ προκειμένου να αυξήσουμε τα σημεία όπου αυτά μπορούν να γίνουν. Αυτή τη στιγμή όμως είναι τέτοια η παραγωγική δυνατότητα εκτέλεσης του μοριακού ελέγχου στο δημόσιο τομέα όπου δεν χρειαζόμαστε τον ιδιωτικό τομέα. Κυρία Σουλάκη από το ιατροπίδια.gr και το news.gr. Κύριε καθηγητά, με βάση τα δεδομένα που μας δίνετε, υπάρχουν 634 επιβεβαιωμένα κρούσματα χωρίς συγκεκριμένη πηγή μετάδοσης. Σας ανησυχεί η περίπτωση να υπάρχουν μεγάλες εστίες μόλυνσης εκεί έξω που να έχουν διαφύγει εντελώς από τις υγειονομικές υπηρεσίες? Χρειάζονται τα μαζικά τεστ στον πληθυσμό ώστε να αποφασίσετε τη σταδιακή άρση των μέτρων, ίσως μετά τις 27 Απριλίου? Δεν τη θέλετε την εικόνα αυτή για να λάβετε αποφάσεις για τη σταδιακή άρση του lockdown? Καταρχάς, δεν είναι όλα όσα ακούτε για απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης κρούσματα αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είναι πολλά από αυτά που ιχνηλατούνται την ώρα που μιλούμε και ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει την πηγή μετάδοσης. Οι περισσότεροι έχουν εκτεθεί, αλλά είναι και τα κρούσματα που καθορίζουν αυτό που ονομάζουμε μετάδοση στην κοινότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι από κάτω που δεν έχουμε δει, γιατί θα βλέπαμε πολύ περισσότερους θανάτους και νοσηλίες. Θα βλέπαμε πολύ περισσότερους διασωληνωμένους και αυτά μειώνονται. Και εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή καταγραφή. Πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντική παράμετρος στην παρακολούθηση της επιδημίας στην πατρίδα μας. Και δεν έχουμε δει μια τέτοια ένδειξη. Αισθανόμαστε λοιπόν ασφαλείς να πούμε ότι δεν υπάρχουν πίσω από αυτά τα κρούσματα προσδιόριστης πηγής μετάδοσης κάποιοι μεγάλοι κύκλοι μετάδοσης στην κοινότητα. Πιστεύουμε θα το βλέπαμε. Όσον αφορά το μαζικό έλεγχο, βεβαίως και χρησιμοποιείται σαν εργαλείο και βεβαίως αυξάνονται οι ενδείξεις και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται όταν κανείς προχωράει στην επόμενη φάση. Και τα κριτήρια αυτά, για να σας πω μερικά παραδείγματα, αφορούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι πληθυσμοί των μεταναστών, των φυλακών, των Ρωμά. Αφορά τους επαγγελματίες υγείας σε όλες οριζόντια και πολλοί μιλούν αυτή τη στιγμή για έναν μαζικό έλεγχο των επαγγελματιών υγείας στην πρώτη φάση επανόδου μιας χώρας στην κανονικότητα, ώστε να αποτρέψει ενδονοσοκομιακές επιδημίες. Αφορούν ανθρώπους που έχουν στο περιβάλλον τους ευπαθή άτομα, που δεν συμπεριλαμβάνονταν μέχρι σήμερα στις ενδείξεις. Είναι πράγματα τα οποία σας προδικάζω κατά κάποιο τρόπο αυτά που θα ακούσετε τις επόμενες εβδομάδες. Και ανοίγει κατά κάποιο τρόπο ο έλεγχος, ο μαζικός έλεγχος, ώστε να προστατεύσεις ακόμα περισσότερο αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και τις ευπαθείς ομάδες. Και έχετε πάρει γεύση από αυτή τη στρατηγική ήδη με αυτά που αναφέρει ο Υπουργός, τους ελέγχους που γίνονται. Και φυσικά μας ενδιαφέρει και φυσικά όταν έχεις φτάσει και έχεις καταφέρει να φτάσεις τα κρούσματα σε τόσο χαμηλά νούμερα, μπορείς να κάνεις και ιχνηλάτηση ευκολότερα. Και νομίζω εδώ να δώσω το λόγο στον Υπουργό, γιατί μπορεί να πει περισσότερα από μένα για τη διαδικασία της ιχνηλάτησης, η οποία τη ζουν και πάρα πολύ έντονα στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Ναι, το νούμερο αυτό δεν είναι πραγματικό με την έννοια που αναφέρεται.
Προφανώς είναι το σύνολο των περιστατικών που δεν σχετίζονται με αφήξεις από το εξωτερικό, που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένους κύκλους, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ομογενοποιημένο. Όλα αυτά τα κρούσματα τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στις δύο μεγάλες κατηγορίες έχουν κατηγοριοποιηθεί, έχουν ομογενοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση η χνηλάτιση που γίνεται είναι εξαιρετικά σημαντική και δεν διαρκεί μόνο στην φάση των πρώτων ωρών, αλλά διαρκεί μέχρι εκείνου του σημείου που μέσα και από διάφορα σενάρια που τρέχουμε να μπορέσουμε να δούμε από πού μπορεί να μεταδόθηκε ο ιός. Άρα τα πραγματικά αγνώστου προελεύσεως κρούσματα που νοσούν είναι, νομίζω ότι είναι διψήφιος ο αριθμός. Και σε αυτά υπάρχουν τα σενάρια από το πού μπορούν να έχει προέλθει η νόσος και αναλόγως προσπαθούμε να τα στεγανοποιήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό που είπε και ο κύριος καθηγητής, ότι κάθε ένα από αυτά τα κρούσματα το αντιμετωπίζουμε σαν μια ξεχωριστή περίπτωση και η χνηλάτιση που γίνεται σε κάθε επίπεδο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε την οποιαδήποτε εξάπλωση της νόσου, είτε σε επίπεδο κοινότητας, είτε σε επίπεδο περίγυρου οικογενειακού. Να διευκρινίσω και κάτι άλλο, ότι αυτά είναι τα συνολικά, έτσι, από την αρχή της επιδημίας. Έτσι. Όταν είχαμε τη μεγάλη μετάδοση στην κοινότητα και αρχίσαμε να βλέπουμε την άνοδο στα κρούσματά μας, είχαμε αρκετά κρούσματα στα οποία δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την πηγή μετάδοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα κρούσματα απομονώνονταν, σταματούσαν οι κύκλοι μετάδοσης γύρω από αυτά και εμείς συνεχίζαμε να ανοιχνεύουμε πιθανώς και κρούσματα που είχαν εκτεθεί σε αυτά χωρίς να το ξέρουν. Όσο περνούσε ο χρόνος και χνηλατούσαμε καλύτερα, τόσο περιορίζαμε και τους κύκλους μετάδοσης. Ταυτόχρονα ήρθαν και τα κοινωνικά μέτρα, τα μέτρα απόστασης, της φυσικής απόστασης, και τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιορίσουμε ακόμα περαιτέρω τη μετάδοση και αυτά τα κρούσματα άρχισαν να μειώνονται σιγά-σιγά. Νομίζω είναι σημαντικό να γίνει και αυτό κατανοητό, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο τεράστιο παγόβουνο από κάτω μας ανθρώπων που μεταδίδουν ιό στον ένα στον άλλον. Θα το βλέπαμε. Κυρία Κοστάρα από το InfoKids. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, χθες υπήρξαν δημοσιεύματα για άνοιγμα των σχολείων στις 11 Μαΐου. Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι τα μικρά παιδιά, αν και τα έδια πιο ανθεκτικά, αποτελούν το κυρίαρχο όχημα μετάδοσης του ιού. Αν όντως ανοίξουν τα σχολεία, γεγονός που θα χαιρετιστεί με ενθουσιασμό από τους μικρούς μαθητές, τι σας ανησυχεί περισσότερο? Υπάρχουν σκέψεις να πάνε τα παιδιά στο σχολείο φορώντας γάντια και μάσκες και να κάνουν τεστς? Καταρχάς, εγώ δεν γνωρίζω κάποιες τέτοιες πληροφορίες για το πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Φαντάζομαι γίνονται κάποιες εικασίες για το κατάλληλο διάστημα που θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Στα σχολεία, νομίζω το σημαντικότερο που θα τηρηθεί όταν ανοίξουν θα είναι οι κανόνες υγιεινής και φυσικά και η φυσική απόσταση και στα σχολεία. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει η δημοσιογράφος, ότι είναι τα παιδιά ο κύριος φορέας μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Τουλάχιστον δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Και δεν ξέρουμε γι' αυτόν τον ιό πόσο ισχύει. Μάλλον δεν ισχύει τόσο όσο φανταζόμαστε. Και αυτό φαίνεται και από την επίδραση που είχαν αντίστοιχα μέτρα, όπως τα μέτρα που πήραμε τότε με τα σχολεία στην πορεία της επιδημίας, η οποία δεν μπορεί να διευκρινιστεί 100% εάν ήταν το κλείσιμο των σχολείων αυτό καθ' αυτό ή το κλείσιμο άλλων χώρων, μαζικών συγκεντρώσεων και συναιστιάσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να πούμε με ακρίβεια το ρόλο των παιδιών στη μετάδοση αυτής της επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα που το υποστηρίζουν. Σίγουρα τα μικρά παιδιά δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αυτό δίνει μια άνεση στις περισσότερες χώρες να ανοίγουν την κοινωνία από τα μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους, κατά τεκμήριο νέοι άνθρωποι. Και νομίζω αυτό είναι στις σκέψεις όλων μας και εμάς που σχεδιάζουμε σαν επιστήμονες το πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια επιστροφή στη συνεργασία με την πολιτεία και ότι αυτή η επιστροφή θα πρέπει να αφορά κατά τεκμήριο ανθρώπους που ανήκουν στις λιγότερο ευπαθείς ομάδες. Και πάλι όμως εδώ να τονίσω ότι όλα εξαρτώνται από την διασπορά του ιού στην κοινότητα, από το πόσο μας πιέζει το σύστημα υγείας μας και φυσικά δεν θέλουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία σαν εστίες μεταφοράς του ιού. Έτσι. Όλα αυτά είναι σε συνάρτηση μεταξύ τους. Τα μέτρα υγιεινής, η απόσταση, οι ευπαθείς ομάδες, η αντοχή του συστήματος υγείας. Είναι πολλές παράμετροι μαζί που τα παίρνουμε όλα υπόψη. Είναι εξαιρετικά προώρη αυτή η συζήτηση. Και το λέω με όλη τη δύναμη της προσπάθειας που έχει γίνει μέχρι τώρα.
Αυτό που προέχει είναι τις επόμενες 10 μέρες και μέχρι τις 27 Απριλίου να κάνουμε αυτό που η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού με τεράστια υπομονή και επιμονή κάνει όλες αυτές τις εβδομάδες. Όλες αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις που θα μας απασχολήσουν μετά τις 27 και εφόσον τα δεδομένα μας το επιτρέψουν. Άρα προσυπογράφω κάθε λέξη του κυρίου καθηγητή και αυτό που θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω είναι ότι πρέπει ευλαβικά να τηρήσουμε τα μέτρα και οποιαδήποτε συζήτηση πάνω στα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά προώρη. Η κυρία Κομνηνού από το ραδιόφωνο Αθήνα 984. Κύριε Κοντοζαμάνη, σε ποιο βαθμό το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το οποίο επισκεφθήκατε χθες με τον Πρωθυπουργό, θα μπορέσει να βοηθήσει στο σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας? Να πω ότι όποιος επισκέπτεται το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διαπιστώνει την Ελλάδα την οποία θέλουμε να έχουμε. Είναι ένα μοναδικό κέντρο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, όπου διεξάγεται ο μοριακός έλεγχος του αίματος. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, με μεθοδικότητα και με σχέδιο, κατάφερε να διασφαλίσει ένα νέο σύστημα αντιδραστηρίων, το οποίο εγκρίθηκε πριν ένα μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να διεξάγουμε πολύ μεγάλο αριθμό μοριακού ελέγχου δειγμάτων ανίχνευσης κορονοϊού. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, σε αυτό που αναφέρεται η δημοσιογράφος, να έχουμε στη φαρέτρα μας περισσότερα τεστ, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε, ειδικά τώρα που πάμε σε φάση επιδημιολογικής επιτήρησης του κορονοϊού και εξόδου από την πανδημία. Θα πρέπει δε να τονίσουμε ότι είναι σε μια εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή για το ελληνικό δημόσιο και είμαστε περήφανοι που το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μπήκε στη μάχη αυτή κατά του κορονοϊού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση.